Κύριε Σκορδίλη, τα τελευταία 24 ώρα παρατηρείται μία έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του Βούρινου και επειδή ο κόσμος εδώ ανησυχεί, πρόκειται για σεισμικές δονήσεις που γίνονται αρκετά αισθητές σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε ο σεισμολόγος του Απιθύτα για το φαινόμενο αυτό, τη σεισμική ακολουθία που υπάρχει και αν είναι ανησυχητικό. Κυρία Ανολίδου, όντως έχουμε μια σεισμική δραστηριότητα τις τελευταίες μέρες από την περιοχή αυτή. Πρόκειται για δραστηριότητα που επικεντρώνεται σε έναν χώρο, ουσιαστικά στον ίδιο σεισμογόνο χώρο που έδωσε τον σεισμό στις 13 Μαΐου του 1995. Πρόκειται όμως για μικρούς σχετικά σεισμούς. Τα μεγέθη τους δεν έχουν φτάσει ούτε καν τους 4 βαθμούς, που σημαίνει ότι είναι τοπικού εντελώς χαρακτήρα αυτή η διέγερση. Αφενός λοιπόν τα μεγέθη της συγκεκριμένης διέγερσης δεν είναι μεγάλα, ο χώρος που έχει διαγερθεί δεν είναι μεγάλος. Αφετέρου εκδηλώνονται σε μια περιοχή που έχει δώσει σχετικά πρόσφατα ισχυρό γεγονός. Αυτό αν το συνδυάσουμε και με τη γνώση που έχουμε για τη σεισμικότητα της περιοχής, που μας λέει ότι η περιοχή έχει γενικά χαμηλή σεισμικότητα, που σημαίνει ισχυρούς σεισμούς σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα, μας κάνει να είμαστε μάλλον αισιόδοξοι όσον αφορά τη συγκεκριμένη και καθησυχαστική όσον αφορά τη συγκεκριμένη μικροδιέγερση. Mm-hmm. Συνεπώς δεν πρόκειται να δούμε κάτι μεγαλύτερο από αυτά τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αποκλειστεί αυτό. Εκείνο που είναι απίθανο είναι να έχουμε ένα ισχυρό γεγονός. Δηλαδή κάποιο σεισμό της τάξης του 6-6,5, αυτό εννοώ ισχυρό γεγονός. Mm-hmm. Άρα μου λέτε ότι μπορεί να δούμε και μεγαλύτερης κλίμακας σεισμικές δονήσεις. Ξέρετε, όπως δεν μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα γίνει κάτι, δεν μπορούμε να προβλέψουμε και ότι δεν θα γίνει. Το πιθανότερο δεν είναι να έχουμε κάποια έντονη δραστηριότητα στην περιοχή με μεγαλύτερα μεγέθη. Δεν αποκλείεται να υπάρξει όμως και κάτι που να είναι και πάνω από 4. Δεν είναι όμως ανησυχητικά, με την έννοια που σας περιέγραψα πριν, δηλαδή ότι η περιοχή δεν είναι αυτή τη στιγμή σε μια φάση ωριμότητας για να εκδηλώσει ένα ισχυρό γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα. Mm-hmm. Ακούω βέβαια αυτό που λέτε και είναι λογικό ότι όταν μια περιοχή σύεται έστω και με μικρούς σεισμούς, είναι λογικό οι κάτοικοι της περιοχής αυτής να ανησυχούν, να μην νιώθουν και τόσο ευχάριστα. Αυτό όμως δυστυχώς είναι κάτι με το οποίο πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε όλοι μας, όλη την Ελλάδα. Κύριε Σκορδίλη, το γεγονός ότι παρά το μικρό μέγεθος γίνονται αρκετά αισθητοί και έντονοι και όσοι είναι μέσα στα σπίτια και όσοι είναι εκτός. Πού οφείλεται, έχει να κάνει με το μικρό εστιακό βάθος ενδεχομένως? Και με το μικρό εστιακό βάθος και με τη μικρή επικεντρική απόσταση. Όταν είμαστε κοντά στο σεισμικό ρήγμα, κοντά στο ρήγμα το οποίο προκαλεί, το οποίο διεγείρεται και προκαλεί τους σεισμούς, τότε έχουμε δύο χαρακτηριστικά. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι συνήθως οι δονήσεις είναι πολύ υψηλές, συχνές, διαρκούν λίγο και επίσης συνοδεύονται από βοή. Αυτά όλα είναι χαρακτηριστικά του ότι βρισκόμαστε κοντά στο ρήγμα που εκδηλώνει τους σεισμούς αυτούς. Επίσης, δεν προφθαίνουν να δημιουργηθούν, να δημιουργηθεί μια διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα κύματα που λέμε τα επιμήχη και τα εγκάρισα που νιώθουμε. Νιώθουμε μια ενιαία κίνηση. Αυτά είναι χαρακτηριστικά όλα που δείχνουν μικρή επικεντρική απόσταση. Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο, ακούμε συχνά από σεισμολόγους, συναδέλφους σας, να λένε ότι είναι καλό να έχουμε μικροδονήσεις για να εκτονώνεται ένα φαινόμενο. Αυτό ισχύει? Καθόλου δεν ισχύει. Διαφωνώ κάθετα εντελώς με αυτή την άποψη. Είναι εντελώς λάθος. Γιατί όπως ίσως θα γνωρίζετε και εσείς και οι τηλεθεατές σας, όταν εκδηλώνονται σεισμοί, τα μεγέθη των σεισμών σχετίζονται με την σεισμική ενέργεια με σχέσεις δύναμης. Αυτό σημαίνει, για να το πω απλά, ότι αν υποθέσουμε ότι γίνονται σεισμοί με μεγέθη 4 και προσπαθούν να εκτονώσουν την ενέργεια ενός σεισμού πιθανού μεγέθους 6, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε γύρω στους 1000 σεισμούς αυτής της τάξης μεγέθους, των 4, για να μπορέσουν να καλύψουν την ενέργεια που απαιτείται για την εκδήλωση ενός σεισμού μεγέθους 6. Μάλιστα. Άρα, αν μια περιοχή είναι φορτωμένη σε ενέργεια, δηλαδή είναι όριμη για να εκδηλώσει κάποιο ισχυρό γεγονός, η εκδήλωση μικροσεισμών στην περιοχή αυτή της τάξης του 3,5, 4 ή και 4,5, καθόλου δεν δείχνει ότι απελευθερώνεται ενέργεια και δεν είναι ευεργετικό αυτό που συμβαίνει. Περισσότερο θα πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο, όπως είπαμε, για την περιοχή αυτή. Γιατί η περιοχή αυτή αποκλείεται να έχει συσσωρεύσει ενέργεια μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ θετικό που λέτε. Κλείνοντας, μία συμβουλή στους τηλεθεατές, στους Δυτικομακεδόνες. Περισσότερο να είναι όσο το δυνατόν ψύχρεμοι. Πρέπει, θα επαναλάβω μια ρήση του Βασίλη του Παπαζάχου, του καθηγητή μας, ότι πρέπει να μάθουμε όλοι να ζούμε με τους σεισμούς.
στην Ελλάδα, δυστυχώς, με δεδομένο ότι κατέχουμε την πρώτη θέση στην Ευρώπη και την έκτη παγκόσμια από άποψη σεισμικότητας, πρέπει κάτι τέτοια γεγονότα να μην μας προκαλούν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Και για να τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία, νομίζω ότι βασικό όπλο είναι η γνώση.